ακούω διάφορα περί αντιδράσεων από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας. Τι εννοούμε όταν λέμε τοπική κοινωνία καταρχήν? Και δεύτερον, θέλω να μου πείτε αυτό που σας άκουσα να επισημαίνετε νωρίτερα και στην Αλεξία Τασούλη, ότι δηλαδή είναι πολύ πιθανό πίσω από όλη αυτή την ιστορία να υπάρχει δάκτυλος του τουρκικού προξενείου. Ξέρουμε ότι δύο γυναίκες Ρωμά, ότι έχουν βάλει υποψηφιότητα, η Μαρία Δημητρίου, mm-hmm. η Χριστίνα Χαλιλοπούλου. Αντιμετωπίζουν mm. το ίδιο πρόβλημα με μένα? Όχι. Άρα το θέμα δεν είναι ότι είστε Ρωμά. Το θέμα είναι ότι εσείς ζώντας... Είναι και αυτό, αλλά είμαι πιο πολύ από τη Θράκη. Το ότι είστε στη Θράκη, αυτό. Ναι, αυτό το τόπο που λέγεται Ξάνθη, δεν θα πω για όλη τη Θράκη, Ξάνθη. Από το 2006 προσπαθούμε από μια μικρή ομάδα γυναικών που τώρα έχει μεγαλώσει να κάνουμε 5 πράγματα για τα παιδιά μας. Και θεωρούμε ότι εμείς οι μάνες Ρωμά μέσα στο τόπο μας ότι κάνουμε καλά πράγματα. Ότι θέλουμε σχολεία, θέλουμε συγκοινωνία, θέλουμε δρόμους, θέλουμε η υγεία μας να έχει πιο εύκολη πρόσβαση, γιατί πεθαίνουμε πολύ μικροί. Μετά από τα 45 εμείς είμαστε άρρωστα. Και, κυρία Σουλεϊμάν, πέστε μου κάτι. Πέστε μου, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Κανείς δεν ασχολείται μαζί μας. Ακούω τόσες μέρες τον κύριο Χριστόπουλο, όπως τον λένε. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Λέει αρκετά πράγματα για μένα. Λέει ότι η τουρκική λέει ότι η μουσουλμανική μειονότητα είναι συμπαγής και τουρκική, και ότι εσείς την διασπάτε με την δράση σας και με τις ιδέες. Συγγνώμη, όλα μου λέει κάτι χειρότερο ο κ. Χριστόπουλος. Κατηγορεί, ακούστε τι λέει ο κ. Χριστόπουλος, γιατί δεν το βρήκα το κείμενο. Λέει ο κ. Χριστόπουλος ότι όλοι αυτοί, όταν λέει σταμάτησε να υπάρχει, μπήκαμε στην ισονομία και στην ισοπολιτεία, τότε διάφοροι μηχανισμοί του βαθέως και του βαθύτερου κράτους προσπαθούν να δημιουργήσουν, να πούνε ότι δεν είναι συμπαγής τουρκική μειονότητα. Να ο μηχανισμός του βαθέως κράτους. Η κυρία Σουλεϊμάν Σαμπιχά Σουλεϊμάν. Λοιπόν, αυτό σας λέει στην πραγματικότητα, ότι αυτό είναι ένα ενιαίο πράγμα, τουρκικό, και ότι εσείς με τη δράση σας και με τις ιδέες σας πάτε να το διασπάσετε. Αυτό λέει ο κ. Χριστόπουλος, που ήταν και αντιποψήφιός σας, έτσι, γιατί θα ήσασταν μαζί στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Και στο ίδιο κόμμα, στο ίδιο μετερίζει. Τον Δροσερό καταρχάς το γνωρίζει. Τι είπατε? Τον Δροσερό, λέω, σαν οικισμό Ρωμά το γνωρίζει. Έχει περάσει ποτέ από εδώ? Δεν το ξέρουμε, να ρωτήσουμε τον κύριο Χριστόπουλο. Φαντάζομαι ότι μπορεί να το ξέρω, μπορεί και να μην τον ενδιαφέρει. Τι να σας πω. Και άμα θέλει, ας περάσει και από το σύλλογό μας, να το προσφέρουμε και καφέ. Αν δεν μας συγχαίνεται, βέβαια. Μην το λέτε αυτό, όμως ο κ. Χριστόπουλος είναι αντιπρόεδρος της ΚΕΤΣ, Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ένας άνθρωπος, μια δραστηριότητα στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί να έχει λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να το κατηγορήσει για ρατσισμό κανένας. Να έρθει στο σύλλογό μας, να δει τα προβλήματά μας, γιατί δεν ποτέ πέρασε από το σύλλογό μας να ρωτήσει για μας, να μάθει για μας το τι κάνει η Λίτα. Ελπίζω αυτό που έχει κάνει 9 χρόνια, ζητάει σχολεία, ζητάει εργασία, ζητάει να φτιαχτούν 5 πράγματα ως Έλληνες πολίτες. Κυρία Σουλεϊμάν, να σας κάνω μια ερώτηση. Να αφήσουμε τον κύριο. Ένα λεπτό, να αφήσουμε τον κύριο. Κυρία Σουλεϊμάν. Έχω κουραστεί από το πρωί να με ρωτάνε ως μουσουλμάνα. Εγώ ρωτάω κάποιον αν είναι. Εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο. Ας αφήσουμε, λέω, τον κύριο Χριστόπουλο. Εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο. Αν θεωρείτε ότι με την δράση την οποία αναπτύξατε όλα αυτά τα χρόνια και που τώρα μας την περιγράφετε, και μπράβο σας, αν θεωρείτε και με τις ιδέες που έχετε για το τι εστί η μουσουλμανική μειονότητα, ότι στην πραγματικότητα προκαλέσατε το τουρκικό προξενείο. Αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα από μένα. Δεν μπορώ να έχω απόψεις για ανθρώπους που αυτοί μόνοι τους τα βγάζουν και μετά προσπαθούν να τα συμμαζέψουν. Εγώ αυτό που ξέρω σαν Σαμπιχά, είμαι μια Ελληνίδα Ρωμά. Προσπαθούμε για τα παιδιά μας και τίποτα παραπάνω. Κυρία Σουλεϊμάν, σας κάνω μια ερώτηση. Εάν εμείς θέλουμε αυτά τα πράγματα να γίνουν για τα παιδιά μας, σχολεία, είναι κάτι κακό? Όχι, είναι πολύ σωστό. Είναι πολύ σωστό, κυρία Σαμπιχά. Δεν κατηγοράνε οι περισσότεροι. Αλλά... Συγγνώμη που μέσω από αυτό το θέμα που γίνεται τόσες μέρες ακούστηκαν και τα προβλήματά μας. Το ξέρω, μετά από ένα μήνα πάλι κανείς δεν θα μας ακούσει και θα μπουν κάτω από το χαλί τα προβλήματά μας και πάλι εμείς θα προσπαθήσουμε πολύ να τα λύσουμε. Πολύ φοβάμαι ότι έχετε δίκιο. Ωραία. Θα μας άρεσε, λοιπόν,
οι περισσότεροι να ενδιαφερθούν ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν Ρωμά, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν Ρωμά με τα ίδια προβλήματα. Έχετε δίκιο και συμφωνούμε απολύτως. Να κάνω μια ερώτηση. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Συμφωνούμε απολύτως, άρα συνεπώς δεν χρειάζεται να επιμείνετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να κάνω μια ερώτηση όμως. Όταν πήγατε, το θυμάστε τον Νοέμβριο του 12 που πήγατε στο ΟΗΕ στη Γενέβη, το θυμάστε αυτό και μιλήσατε. Ναι. Διάβασα αποσπάσματα από την ομιλία σου προηγουμένως. Το θυμάστε, ναι. Υποθέτω, λέω. Ναι. Φυσικά θυμάμαι. Ωραία. Μετά από την ομιλία σας αυτή, υπήρξαν εχθρικές ενέργειες απέναντι από το προξενείο ή από κύκλους προξενείου. Το 2008, όταν πήγα στις Βρυξέλλες, μετά ναι, υπήρχε επίθεση. Και σωματική επίθεση. Ναι. Μάλιστα. Γενικότερα, κύκλοι του προξενείου και παράγοντες της μειονότητας της μουσουλμανικής που αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι, έχουν καλή γνώμη για εσάς, σας συμπαθούν, είναι φίλοι σας ή έχουν μια εχθρότητα απέναντι σας? Εγώ έχω και φίλους Πομάκους. Βεβαίως φίλους Πομάκους, βεβαίως. Λέω, έτσι, έχω και φίλους Τούρκους από το Σουλούκουλε Ρωμά. Ναι, είναι εχθρική, εκεί πέρα αρκετοί. Είναι εχθρική απέναντι σας. Γιατί ρωτώ? Γιατί η δικαιολογία που ακούσαμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η υποψηφιότητά σας διχάζει τη μειονότητα. Θέλω να καταλάβω ποιους διχάζει. Και διχάζει την τοπική κοινωνία. Ποιοι είναι απέναντί σας στην τοπική κοινωνία ώστε να διχάζονται? Αυτό ρωτάω εγώ. Εμείς αυτά που κάνουμε, αυτοί θέλουν κάτι άλλο να κάνουμε. Αυτοί να βγουν να πούν τι θέλουν να κάνουμε. Αυτοί εμείς, ποιοι είναι αυτοί? Για να είμαστε ίσοι εδώ στη Θράκη με τα δικαιώματα. Αυτοί ποιοι είναι, γιατί κυρία Σουλεϊμάν? Ένα λεπτό. Το 2008, όταν βγήκα εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο Βρυξελών, πριν μιλήσω εγώ, μίλησαν κάποιοι άλλοι. Ήταν και δύο νέα παιδιά που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Είπαν ότι καταπιέζονται η μειονότητα από τους Έλληνες χριστιανούς. Μάλιστα. Ότι δεν τους αφήνουν να φτιάξουν σχολεία, τζαμιά, διάφορα άλλα. Δηλαδή, αν αυτοί έχουν παράπονα, συγγνώμη, να ολοκληρώσω, αν αυτοί έχουν παράπονα που έχουν γίνει γιατροί, επιστήμονες, όπου πας υπάρχουν μαγαζιά δικά τους και μπαίνεις μέσα, μιλάνε μια τουρκική γλώσσα ή κάποιος έχει τη δικιά του γλώσσα από Μάικα. Και εμείς έχουμε τη δικιά μας γλώσσα, τα Ρωμανέ. Εάν αυτοί καταπιέζονται, γιατί θεωρούν όταν εμείς θέλουμε να πούμε κάτι, μας το σταματάνε και θεωρούν αυτό? Συνεπώς, δεν είναι... αυτή είναι η τοπική κοινωνία που αντιδρά. Ναι. Αυτή που περιγράφετε. Ναι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ένα λεπτό. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Κεντρική Επιτροπή και τον κύριο Τσίπρα, ναι, ότι μου κάνανε την πρόταση, εκτός αυτό ότι με ψήφισαν αρκετά άτομα από την Επιτροπή, και το άλλο ότι είναι τιμή μου ήταν που με διάλεξαν και μου έκαναν αυτή την πρόταση για να μπω στο ευρωψηφοδέλτιό τους. Αυτό με τιμά και τους ευχαριστώ πολύ. Αλλά λυπάμαι πολύ ειλικρινά για όλο αυτό που συνέβη και έχει γίνει πολύ μεγάλη αναστάτωση για το θέμα αυτό. Θα μου άρεσε να γίνει μεγαλύτερη αναστάτωση μία φορά στη ζωή μας, να φτιαχτούν πολλά σχολεία, μάλιστα, να δοθούν δουλειά στους Ρωμά. Μάλιστα.